Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον νομικό, τον κύριο Δημήτρη Γκελτή, τον οποίο έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας, για να μας πει για αυτή τη νέα περίπτωση, τη νέα υπόθεση με τις αποζημιώσεις από πλευράς της Τουρκίας, περίπου 4 δις. Μας τα πει καλύτερα ο κύριος Γκελτής. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκα και εγώ. Νέες, νομίζω, υποθέσεις έχουμε. Νέες υποθέσεις έχουμε ανοίξει πλέον με την Τουρκία ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων, όπου ουσιαστικά το 4 δισεκατομμύρια δεν είναι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση. Απλά είναι το σύνολο των υποθέσεων τα οποία χειρίζομαι εγώ και συνεργάτες μου. Διεκδικούμε γύρω στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ από διάφορες περιπτώσεις. Η περίπτωση που μιλούμε είναι αυτή που διαβάζω, 26 εκατομμύρια. Η περίπτωση που μιλούμε είναι 26 εκατομμύρια ευρώ. Πιστεύουμε ότι θα είναι και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Απλά είναι μια απόφαση που ήδη έχει γίνει οριστική από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι πάντα η συνήθις πρακτική της Τουρκίας να μην δίνει το κληρονομικό δικαίωμα σε Έλληνα υπήκο, ο οποίος θέλει να διαδεχθεί τον Τούρκο υπήκο του. Να τα πάρουμε από την αρχή, κύριε Γκελτή, για να δούμε αυτή η υπόθεση που έχετε τώρα, που διαβάζω τα 26 εκατομμύρια. Τι ακριβώς αφορά και πώς ξεκίνησε, είπατε, είναι συνήθις τακτική της Τουρκίας. Συνήθις τακτική να σταματάνε τη διαδοχή από Τούρκου υπήκου σε Έλληνα υπήκου. Αυτό ακριβώς συνέβη και εδώ. Δηλαδή, τα χαρακτηριστικά είναι τα ίδια με την υπόθεση Φοκάλα και όλες οι υποθέσεις που έχουμε έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Η αρχική ιδιοκτήτρια ήταν κάποια Γιαννοπούλου, η οποία έχει στην κατοχή της τεράστια περιουσία, μεταξύ των οποίων και αυτό το ακίνητο το οποίο δικαιωθήκαμε. Όταν πέθανε, ήρθε η κόρη της, η οποία όμως είχε ελληνική υπηκότητα. Και δεν την επέτρεψε το τουρκικό κράτος να διεκδικήσει. Δίμευσε την περιουσία του 1995. Η κόρη ξεκίνησε δικαστικές διαμάχες με το τουρκικό κράτος. Πέθανε όμως. Και άφησε με διαθήκη την κυρία Σιροπούλου, η οποία συνέχισε τις δίκες και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώθηκε. Η απόφαση έγινε οριστική, δηλαδή καταχωρήθηκε ή καταγράφηκε ότι η Τουρκία παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν άσκησε έφεση και μετά, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σε 6 μήνες θα έπρεπε να καταθέσουμε τις εκτιμήσεις. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ως τη πλευρά της αντιδίκου είναι να πάμε σε μια εκτιμητική εταιρεία και να ζητήσουμε να μας κάνει τις προδιαγραφές της εκτίμησης. Οι εκτιμήσεις δικές μας κάναμε 2 και το ποσό ήταν 22 και 23 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικές μας εκτιμήσεις, μιλάμε μόνο για την αξία γης. Θα σας πω τι σημασία έχει η αξία γης αργότερα. Η Τουρκία, επειδή στην υπόθεση των αδερφών Φωκά ήταν κάτι πρωτόγνωρη διαδικασία για αυτούς και έκανε πλημέλειες στη διαδικασία, θέλησε τώρα λίγο να σοβαρευτεί και να ακολουθήσει το οργανόγραμμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και επειδή ήταν κράτος, κατέθεσε στο πρωτοδικείο της Τουρκίας μια αίτηση για να οριστεί πραγματογνώμονας και να οριστεί επιτροπή πραγματογνώμονας. Με επικεφαλή στον πρόεδρο του δικαστηρίου, ορίστηκε πραγματογνώμονας, μας κοινοποιήθηκε η απόφαση αυτή και πήγαμε και συμμετείχαμε σε αυτή την εκτίμηση. Η εκτίμηση όμως τελικά δεν δικαιώσε τους Τούρκους, γιατί τελικά καταγράφηκε ότι είναι 26 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πολύ περισσότερο από αυτά που ζητάμε εμείς κατά 3 εκατομμύρια. Αυτό διευκολύνει δηλαδή τη δική μας πλέον κατάληξη στην υπόθεση. Και δεν εμφανίζουν τώρα την εκτίμηση αυτή. Επειδή όμως έχει κοινοποιηθεί νόημα σε εμάς, εμείς την εμφανίσαμε και τη στείλαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητάει πλέον εξηγήσεις από την Τουρκία. Η φωτογραφία που βλέπουμε, κύριε Γκελτή. Αυτό ακριβώς είναι το ακίνητο με τους 3 ουρανοξύστες. Ναι, καταφέρατε και την τραβήξατε. Είναι από τις πιο καλές περιοχές και εμπορικές της Τουρκίας, είναι στο Μπεσίκτας. Είναι μια έκταση 13.500 τετραγωνικά μέτρα. Τώρα, μόνο η αξία του οικοπαίδου, γιατί τα κίνητα δεν τα κτίσαμε εμείς και επομένως δεν μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, ανέρχεται στα 23 εκατομμύρια ευρώ με 26 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί λέω ότι η αξία παίζει μεγάλο ρόλο πλέον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η πρακτική πλέον που ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι τι? Να δίνει την αξία του ακινήτου, να μην δίνει όμως τα διαφυγόντα κέρδη. Δηλαδή την απώλεια, τα ενίκεια. Αν αυτά τα κίνητα τα είχαμε εμείς 20 χρόνια, 30, θα είχαμε κάποια νίκια. Δέχεται η Τουρκία ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να εξυπηρετήσει, αν θέλετε, και η Τουρκία, να αποζημιώνει μόνο την πραγματική αξία. Στην υπόθεση των αδερφών Φωκά, η πραγματική αξία ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ υπέρ των αδερφών Φωκά. Δεν μας έδωσε τα 15 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσαμε διαφυγόντα κέρδη. Εδώ μόνο η αξία του ακινήτου είναι 23 εκατομμύρια ευρώ έως 26 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, ευελπιστούμε σε μια απόφαση γύρω στα 20 εκατομμύρια έως 23 εκατομμύρια ευρώ να επιδικαστούν για την κυρία Σιροπούλου. Και υπάρχει και συνέχεια, γιατί όπως σας είπα, ότι τα ακίνητα που έχει δημεύσει κατά καιρούς η Τουρκία, γιατί υπήρχαν σε αρκετούς χώρους, σε διάφορους χώρους κάνανε τις δημεύσεις, ανέρχονται γύρω στα 12 με 13.000 ακίνητα. Η αξία τους υπολογίζεται γύρω στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς αυτή τη στιγμή ως νομική ομάδα έχουμε γύρω στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ που διεκδικούμε με την Τουρκία.
και σέβεται η Τουρκία τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Βέβαια, είναι πολύ ακριβή η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή η Τουρκία, αλλά σίγουρα θα βρούμε τον τρόπο για να δικαιωθούν όλοι οι οποίοι πραγματικά δικαιούνται. Και ως υπόθεση εργασίας, να το πω, είχα προτείνει και στο Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί που επιχορηγούν του κάποτε κάποιες αβέβαιες ως προς την προσφορά τους, πώς αυτές οι ομάδες, οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες που υπάρχουν, θα μπορούσε κάλλιστα να δοθούν αρκετά κονδύλια σε αυτόν τον αγώνα τον δίκαιο των Ελληνών να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους, να καλυφθούν δηλαδή τα έξοδα τα οποία απαιτούνται για τα τουρκικά δικαστήρια και κάλλιστα κάθε ένας θα μπορούσε να αποδώσει μετά στο δημόσιο ένα 5% όχι ως φόρο, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης ή με ένα συμφωνητικό που μπορούσε να γίνει για να αποδοθούν χρήματα και να έρθουν πλέον χρήματα και στο ελληνικό κράτος. 20 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούμε. Αυτές οι περιπτώσεις που χειρίζεστε όλη η νομική ομάδα που είπατε ότι αγγίζουν τα 4 δις, για πόσες περιπτώσεις μιλάμε, κύριε Γελτή? Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 150 περιπτώσεις. Και είναι όλες στο ίδιο μοτίβο? Όλες ακριβώς με παραβιά, δηλαδή με τη διακοπή της κληρονομικής διαδοχής από Τούρκου υπήκου σε Έλληνα υπήκου. Άρα ουσιαστικά οι πρώτες υποθέσεις ήταν αυτές που άνοιξαν και το δρόμο για να υπόθεση των ρεφών Φωκά. Και τώρα φυσικά ακολουθούν όλες, δηλαδή πλέον καταρχάς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την ομολογία τη σέβεται. Και εφόσον υπάρχει ομολογία, είναι πλέον βέβαιο ότι όλες αυτές οι υποθέσεις θα κερδιθούν. Γι' αυτό υπάρχει περίπτωση, γιατί η Τουρκία στην ευρωπαϊκή ενταξιακή τη πορεία είχε να αντιμετωπίσει τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες που αφορούν τα ιδιοκτησιακά. Η πρώτη ήταν η περίπτωση των κυπριακών προσφυγών που την έλυσε, γιατί είχαν προσφύγει 4-5 υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δικαιώθηκαν, αλλά εκεί υπήρχε το εξής, ότι δεν προσέφυγαν στα εσωτερικά ένδικα μέσα στο ψευδοκράτος, γιατί θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε συνιστόν κράτος και προσέφυγαν κατευθείαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία το γεγονός αυτό και έστεισε μια επιτροπή αποζημιώσεων μέσα στο ψευδοκράτος. Αυτό βέβαια θέλει ανάλυση κατά πόσον η απόφαση πλέον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που παραπέμπει τις προσφυγές τις κυπριακές να δικαστούν μέσα στην επιτροπή του ψευδοκράτους αποτελεί σε σπερματική κατάσταση μια αναγνώριση ενός κράτους. Το οποίο φυσικά το Υπουργείο Εξωτερικών κοφεύει και δεν έχει δώσει ποτέ απάντηση σε αυτό. Επομένως, 1.300 προσφυγές επέστρεψαν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων, λύνονται μέσα στο ψευδοκράτος και δεν απασχολούν πλέον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Τουρκία δηλαδή αποζημιώνει, αλλά όχι όσο θα έπρεπε, σίγουρα όμως αποζημιώνει. Δεύτερη θεματική ενότητα, τα βακούφια. Οι τεράστιες κοινοτικές περιουσίες, οι οποίες ήταν στα ιδρύματα, τα ελληνικά της πόλης, τα ρωμαϊκά. Εκεί υπήρχε ένας νόμος το 1935 που έλεγε ότι όσες περιουσίες δηλωθούν θα σωθούν. Σε εκείνη την περίπτωση είχαν δηλωθεί γύρω στο 1 τρίτο. Οι περισσότερες δεν δηλώθηκαν γιατί υπήρχε πρόβλημα, δεν υπήρχε εμπράγματο καθεστώς ούτε στο Πατριαρχείο και αναγκάζονταν τις περιουσίες να τις δηλώνουν στο Χριστό και στην Παναγία. Ξέρετε, όσο παράδοξο και να φύγει. Που σημαίνει δεν μπορούσε να εμφανιστεί ο Χριστός και η Παναγία για να δικαιωθεί το ακίνητο και τα ακίνητα αυτά χάθηκαν. Το 1 τρίτο όμως επιστρέφει. Δηλαδή ουσιαστικά έγινε μια συσταλλαγή που επιστρέφουμε το 1 τρίτο και τα 2 τρίτα μπαίνουν στην κρατική περιουσία. Και η τρίτη θεματική ενότητα είναι αυτή των ιδιωτικών περιουσιών που είναι τεράστια, σαφώς πιο τεράστια από τις άλλες δύο. Και εδώ πιστεύω ότι σύντομα θα βρεθεί κάποιος τρόπος όπου αυτές οι υποθέσεις θα κλείνουν και μέσα στην Τουρκία, πάλι υποφελία όμως των δικαιούχων. Πόσο χρονοβόρα είναι η διαδικασία αυτή, κύριε Κελντή? Εδώ έχουμε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν μέσα στην Τουρκία, όπου για παράδειγμα στην υπόθεση των αδερφών Φωκά δεν καθυστερήσαμε καθόλου. Κάναμε ένα χρόνο μόνο, γιατί εκεί πήγαμε να βγάλουμε κληρονομητήριο και η Τουρκία δεν δέχτηκε ότι είμαστε κληρονόμοι. Οπότε ήταν μια απλή διαδικασία και πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκεί είχαμε μεγάλη καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό. Κρατάω όμως τον χρόνο της Τουρκίας, ο οποίος όμως τώρα μεγάλωσε ο χρόνος της Τουρκίας, σε αντίθεση με τον χρόνο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έχει συντομεύσει. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει νομολογία πλέον, έχει αλλάξει το οργανόγραμμά τους και θεωρούν ότι αφού υπάρχει νομολογία, αυτές οι υποθέσεις μπορούν να λύνονται σε 1-2 χρόνια. Επομένως, την δεκαετία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου την έχουμε περιορίσει στα 2 χρόνια και μένει ο χρόνος στην Τουρκία, όπου τι έγινε. Εκεί πλέον σε αναγνωρίζουν ως κληρονόμο, εφόσον τα έγγραφά σου είναι αυτά τα οποία αποδεικνύουν το κληρονομικό σου δικαίωμα. Αυτό βέβαια πίστεψαν στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι ήταν θετικό. Για μένα δεν είναι θετικό. Γιατί όταν σε αποκλίνουν από κληρονόμο, πας κατευθείαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τελειώνει. Τώρα, σε αναγνωρίζουν ως κληρονόμο μέσα στην Τουρκία, αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι μεγάλη τα κίνητά σου έχουν δημευθεί. Το κληρονομητήριο δεν σου δίνει εμπράγματο δικαίωμα.
σου δίνει ένα ενοχικό δικαίωμα που λέει μπορεί να διεκδικήσει το ακίνητό σου. Αυτό σημαίνει δίκη. Μπαίνει σε ένα νέο κικαιώνα. Ακριβώς. Ο οποίο μπορεί να κρατήσει 2 με 3 χρόνια. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, αλλά υπάρχει και έχει γίνει πολύ ακριβή η δικαιοσύνη στην Τουρκία. Να σα πω ένα απλό παράδειγμα. Στην Ελλάδα, όταν θέλω να καταθέσω μια αγωγή για να διεκδικήσω ένα ακίνητο αξίας 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί εκεί τα μεγέθη είναι τεράστια, δεν είναι εδώ, σαν τις αγωγές των 5.000 και 10.000 ευρώ, πληρώνεις 1% δικαστικό ένσημο, λέγεται. Αυτό είναι εφορία. Εδώ δηλαδή στις 100.000 ευρώ θα πληρώσουμε 10.000. Εκεί είναι 7%. 70.000 ευρώ. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση των 20 εκατομμυρίων ευρώ, θα πρέπει να πληρώσουμε επί 7% άπειρα λεφτά. Αυτά τα λεφτά δεν μπορεί να τα έχει ο πελάτης. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εμείς βρήκαμε βέβαια μία απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπου είχε γίνει το εξής φοβερό βέβαια στην Τουρκία. Κάποιος διεκδικούσε 11.000 μέτρα. Δεν είχε να πληρώσει δικαστικό ένσημο. Διεκδίκησε μόνο ένα τετραγωνικό μέτρο. Το έχασε το δικαστήριο και πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και λέει ότι εγώ έχω 11.000 μέτρα, διεκδίκησα μόνο το ένα τετραγωνικό μέτρο, γιατί δεν είχα λεφτά για να πληρώσω το δικαστικό ένσημο. Κάνει έσταση η Τουρκία και λέει ότι έπρεπε και τα υπόλοιπα 10.999 μέτρα να τα περάσει στην Τουρκία για να τα διεκδικήσει εκεί και μετά να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Βγαίνουν όμως οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί εκεί είναι καθηγητές πανεπιστήμιου, δεν είναι δικαστές, εγκλωβισμένοι με παροπίδες, και πολύ σοφά λένε ότι τι ένα μέτρο διεκδικούσε στην Τουρκία, τι 11.000 μέτρα, την ίδια απόφαση θα παίρνετε. Και τον αποζημίωσαν για 11.000 μέτρα. Εμείς έχουμε πηξίδα αυτή την υπόθεση, οπότε διεκδικούμε μόνο ένα τετραγωνικό μέτρο. Αν το κερδίσουμε την Τουρκία, πράγμα βέβαια δύσκολο, τότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε σε μια απόφαση, η οποία είναι οριστική τελεσίδικη, είναι να βρούμε το ποσό για να καλύψουμε το δικαστικό ένσημο. Αλλιώς προσφεύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τελειώνει. Επειδή τώρα το κατάλαβαν αυτό οι Τούρκοι, γιατί όταν βλέπουν 100 αγωγές να κινούνται στο ένα τετραγωνικό μέτρο, τι μας κάναν. Μας ζητάνε πλέον, εφόσον είσαι Έλληνας υπήκος, να καταβάλεις δικαστική εγγύηση. Αυθαίρετο. Τώρα, είπαμε τον Υπουργό Εξωτερικών εδώ και γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ότι στην Ελλάδα ένας Τούρκος υπήκος, εφόσον ανοίγει δίκης εδώ, δεν πληρώνει δικαστική εγγύηση. Θέλουμε να δούμε τώρα αν το Ευρωπαϊκό το Δικαστήριο στην Τουρκία συμμορφωθεί με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Διαφορετικά, θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα διεκδικήσουμε πάλι τις αποζημιώσεις μέσω Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τέλος πάντων, η μηχανή πήρε μπρος και δεν σταματάει. Οπότε αυτό κρατάω και εγώ από την κουβέντα που έχουμε, ότι η μηχανή πήρε μπρος και δεν σταματάει. Αυτό, ναι. Απλά υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν μπει πάρα πολλοί απατεώνες που παρασέρνουν τους δικαιούχους, που μπορεί να μην είναι και δικαιούχοι, συμμορίες πήρες από Τουρκία, οι οποίες τώρα ή κινούνται με αρρωγό την κρατική μηχανή, όπου αν κάποιος δικαιούται, έρχονται και του δίνουν ένα φτηνό τίμημα και αγοράζουν τα δικαιώματά τους. Η μία περίπτωση είναι φτηνά. Έτσι τι κάνει το κράτος. Στέλνει επιχειρηματίες, αγοράζει τα δικαιώματα των Ελλήνων και δεν πληρώνει το κράτος χρήματα στους δικαιούχους. Αυτή είναι μία εκδοχή και άλλη, μια αναπαραμάγωση που έχει στηθεί ότι ζητάνε οποιοδήποτε είχε κάποτε στην Τουρκία κάποιο ακίνητο να επιστρέψει, να αποζημιωθεί. Αυτό είναι βέβαια λάθος, γιατί εμείς διεκδικούμε μόνο ότι υπάρχει μετά το 1950. Μάλιστα. Τότε υπογράφηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τότε και η Τουρκία προσυπέγραψε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και επομένως τις παραβιάζει μετά το 1950 τις δημέψεις ασχολούμαστε. Μία περίπτωση μόνο υπάρχει, αν τρέξουμε κάτω από το 1950 και υπάρχει μια διαρκής παραβίαση η οποία βρίσκει αφορμή στη συνθήκη της Λοζάνης και στη συνθήκη της Άγκυρας, όπου πλέον είναι η μη ανταλλάξιμη. Αν δημεύτηκε περιουσία μη ανταλλάξιμο, τότε μπορούμε να υποθέσουμε, δεν έχουμε νομολογία ακόμα, ετοιμάζουμε ένα δικαστήριο τέτοιο, όπου να δούμε αν υπάρχει διαρκής παραβίαση, το οποίο θα δεχθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και επομένως να πει ότι αφού παραβιάστηκε περιουσία κάποιου ο οποίος ήταν μη ανταλλάξιμος και προστατεύεται από δύο συνθήκες, τότε θα πρέπει να την επιστρέψετε. Βέβαια αυτό θα το δούμε στην πράξη πλέον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο επόμενο. Μάλιστα, κύριε Γελέση, σας ευχαριστώ πολύ. Κρατώ αυτό που είπα τελευταία, ότι η μηχανή πήρε μπρος, άρα μηχανή έχουμε πήρε και μπρος. Να ευχηθώ καλές γιορτές, καλή χρονιά, μια χρονιά που να γυρίσει το χαμόγελο στους Έλληνες και η αξιοπρέπεια στην Ελλάδα. Τη χρειαζόμαστε για το μέλλον των παιδιών μας βασικότερα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.